ικανοποιεί σαν οικογένεια και εμένα και τον πατέρα της Ελένης, γιατί δυστυχώς αυτή είναι η νόμη του ελληνικού κράτους, της ελληνικής πολιτείας. Είναι 16 χρόνια και 15 για το βιασμό του παιδιού μου. Εγώ θα ήθελα όμως σε τέτοιες στιγμές δολοφονίες τα ισόβια να είναι πραγματικά ισόβια και όχι ποινές χάδια, γιατί για μένα τα 16 χρόνια δεν λένε τίποτε. Τα ισόβια όμως οι στιγεροί δολοφόνοι, όταν θα ξέρουν ότι θα μπουν μέσα στη φυλακή και δεν θα ξαναδούν το φως του ήλιου παρά μόνο στο χώρο της φυλακής, ίσως συμμαζευτούν. Γιατί οι γυναικοκτονίες καταντήσανε πραγματική μάστιγα. Κάθε μήνα σχεδόν δολοφονείται και μια κοπέλα, μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, δύο παιδιών. Όπως είχαμε και αυτή τη φοβερή περίπτωση στην Καβάλα πρόσφατα, που με έχει συγκλονίσει. Δηλαδή, μέχρι πότε ο άντρας θα θεωρεί κτήμα του τη γυναίκα? Επιτέλους, να σταματήσει όλο αυτό και να μπορεί και ένας άντρας να δέχεται το όχι της γυναίκας του, γιατί ας μην ξεγελιόμαστε. Κανείς δεν αφήνει μια πολύ όμορφη σχέση και φεύγει. Όταν είναι υγιής, ανθρώπινη και αξιοπρεπής και όταν μέσα στα πλαίσια του γάμου περνάμε καλά, δεν εγκαταλείπουμε, δεν αφήνουμε και φεύγουμε. Και εγώ απορώ, ο άντρας δεν έχει μάθει να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις? Επειδή δηλαδή παίρνει μια γυναίκα, σώνει και καλά, πρέπει να την έχει εσαΐ? Δεν έχει δικαίωμα κανείς να αφαιρεί μια ανθρώπινη ζωή. Και αυτό που θέλω πραγματικά και το ζητάω και εγώ και όλες οι μάνες των αδικοχαμένων ψυχών, εδώ και τώρα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Τον παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορεί να έχουν δικαιώματα στην ελληνική κοινωνία μόνο οι δολοφόνοι των παιδιών μας και όχι εμείς σαν μάνες των αδικοχαμένων κοριτσιών, γυναικών, μανάδων. Εδώ και τώρα συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη και με τους αρχηγούς όλων των κομμάτων. Αυτές τις μέρες θα είμαι εδώ και δίπλα μου έχω πάρα πολλές μάνες που το ζητούν επίμονα. Έχουμε και εμείς δικαιώματα επιτέλους.